Στην ανάγκη να γίνουν ακόμη περισσότερα ώστε ο Βόλο να καταστεί πόλο έλξη κουρασγεροπλοίων και στο μέλλον και να αποτελέσει αυτό προστιθέμενη αξία για να διατηρείται στην πόλη το τουριστικό ρεύμα, στάθηκε η πρόεδρο του Οργανισμού λιμένος, Κυρία Μήτρου. Η οποία τοποθετήθηκε με αφορμή χθε στην άφηξη του κουρασγεροπλίου γυροπατού με σημαία Μάλτα για τρίτη φορά στο Βόλο. Ήρθε με 240 επιβάτε, ξανά τα ίδια, τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, πήγανε κάποιοι επιβάτε πήγανε στα μετέωρα, κάποιοι κινήθηκαν για πεζοπορία και ποδήλατο στο Mountain Bike στο, από τη Μακρινίτσα προ τα Χάνια και κάποιοι επισκέφτηκαν και το, του, το αρχαιολογικό μουσείο του Βόλου. Είναι η επιθυμία μα να έρχονται όσο το δυνατόν περισσότερα κουρασγερόπλια, να μα βάλουν στου προορισμού. Τους, αλλά και να βρίσκουν εδώ ενδιαφέροντα πράγματα για τους έτσι, τουρίστες. Mm. Ε, περιμένουμε τώρα την τρίτη μετά του Αγίου Πνεύματος και τέταρτη φορά το mm. Ε, Ελπίζω να αυξηθεί λιγάκι και ο κόσμος που έχει μέσα, έτσι γιατί καταλαβαίνετε ότι για ένα τόσο μεγάλο κρασγερόπλοιο τα 240 και 300 άτομα είναι ακόμη λίγα. Mm. Τον Αύγουστο περιμένουμε τον καινούριο γερανό να έρθει. Ε, με το καλό θα αυξήσει φυσικά τι δυνατότητε, ε, έτσι καταλαβαίνετε, του λιμένου. Θα μπορούν ταυτόχρονα οι δύο γερανοί να εξυπηρετούν και το βασικότερο είναι ότι αν τυχόν έχουμε κάποια βαρύα στον έναν. Ε, καλά, στον παλιό μιλάμε πάντα, έτσι. Δεν πιστεύουμε ότι ο καινούριο θα δημιουργήσει από την αρχή προβλήματα. Θα μπορούμε να τα λύνουμε και να μην σταματάει η φορτοεκφόρτωση. Σύμφωνα με τα όσα προγραμματίζονται παντό, για φέτο στο λιμάνι του Βόλου αναμένεται να γίνουν 29 αφήξει 8 κρουαζιεροπλοίων. Ενώ το Europa 2 αναμένεται να κάνει τρία δρομολόγια ακόμη τον Ιούνιο, 13, 22 και 28 και δύο τον επόμενο μήνα. Σαφέστατα βεβαίως αναμένεται να έρθουν και άλλα κρουαζιερόπλια στην πόλη του Βόλου.